Καταρχήν, να ανοίξουμε το λόγο του Κυρίου μας. Είμαστε στην Αποκάλυψη, όπως ευχαριστούμε τον Θεό. Στη σελίδα 1087 είμαστε στο Β' κεφάλαιο. Την προπερασμένη Τετάρτη διαβάσαμε για τις εκκλησίες. Αρχίσαμε να βλέπουμε τις εκκλησίες τις οποίες ο ίδιος ο Θεός επίλεξε για να είναι πρότυπο για μας, για να μάθουμε κι εμείς, αδερφοί, να μην γινόμαστε απειθήσεις στο Λόγο του Θεού, αλλά να γίνουμε ευσεβείς και ευλαβείς πραγματικοί χριστιανοί. Πάντοτε τα καλά παραδείγματα θα παίρνουμε, αδερφοί, γιατί ο Λόγος του Θεού τα γράφει όλα. Άμα δούμε στην Παλαιά Διαθήκη τι γινότανε και στην Καινή Διαθήκη ακόμα, αλλά θα μιμούμαστε πάντοτε το αγαθό, πάντοτε το καλό. Γιατί αυτό είναι το θέλημα του Θεού, το τέλειο και ευάρεστο. Διαβάσαμε, αδερφοί, την προπερασμένη Τετάρτη, γιατί την περασμένη είχαμε τον αδερφό τον Κώστα. Δεν μπορούσαμε να συνεχίσουμε το μάθημα. Εδώ το πρώτο που κάνει ο Κύριος απευθύνεται στον άγγελο της Εκκλησίας, όχι σε πνευματικό όν, αδερφοί μου. Πολλοί άγγελοι είναι αυτοί που φυλάνε την Εκκλησία και άγγελοι στρατοπεδεύωση και κυκλώθεν των δικαίων, λέει ο Λόγος του Θεού. Αλλά εδώ μιλάει για το πρόσωπο το οποίο έχει όλη την ευθύνη μέσα στην Εκκλησία, που φέρνει τα μηνύματα του Θεού προς τους πιστούς, που διδάσκει την υγιένουσα διδασκαλία στους πιστούς για να γίνει η τελειοποίησή τους, για να υπάρχει η κατάρτισή τους. Και αυτό θέλει να κάνει ο Θεός και να πετύχει, αδερφοί, μέσα στη δικιά του Εκκλησία. Δόξα στον Θεό. Βέβαια, του θυμίζει ότι τα έργα του και ο κόπος του ήταν καλός, η υπομονή του, και ότι δεν δύναται να υποφέρει τους κακούς, και δοκίμασε τους λέγοντας ότι είναι Απόστολοι και δεν είναι, και έβρεσε αυτούς ψευδείς. Πολύ ωραία χαρακτηριστικά αυτή η Εκκλησία, αδερφοί μου. Αλλά στο 3 λέει και υπέφερες και έχεις υπομονή και για το όνομά μου εκοπίασες και δεν απέκαμες. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έχει υπομονή. Κοπίασε για τον Κύριο, βεβαίως. Γι' αυτό είπαμε και προείπαμε ότι είχε πολύ καλά στοιχεία αυτή η Εκκλησία, αδερφοί της Εφέσου, η οποία ξέρουμε πως άρχισε με τους 12 μαθητές του Ιωάννη που βρήκε ο Απόστολος Παύλος στην Έφεσο και τους ρώτησε σε ποιο βάπτισμα βαπτιστήκανε, το βάπτισμα του Ιωάννου. Τους ξαναβάφτισε ο Απόστολος Παύλος, προσευχήθηκε για αυτούς, λάβανε Πνεύμα Άγιο και έγινε μια ωραία αρχή, αδερφοί. Βλέπουμε ότι υπάρχει και επιστολή για την Εκκλησία της Εφέσου, δόξα στον Θεό, ωραία επιστολή την οποία έχει γράψει το Πνεύμα το Άγιο. Πιστεύω ότι όλοι μας, αδερφοί, στην αρχή καλά αρχίζουμε, καλά στεκόμαστε, ορθώς περιπατούμε, αλλά μέσα στην πορεία, εδώ βλέπουμε, δεν ξέρουμε πόσα χρόνια περάσανε, 20, 30, 40 περίπου, αδερφοί μου, από τότε που δημιουργήθηκε η Εκκλησία αυτή στην Έφεσο, λέει, πλην έχω τι κατά σου. Αυτό δεν αφορά μόνο τον ποιμένα, αδερφέ, αφορά και όλη την Εκκλησία. Αυτά τα λόγια δεν είναι μόνο για ένα πρόσωπο, για ένα άτομο γραμμένα. Θα πούμε τώρα, αυτά είναι για τον αδερφό. Για όλους μας είναι, αδερφοί. Και έτσι θα εξετάζουμε τους εαυτούς μας. Στο 4 λέει, πλην έχω τι κατά σου. Διότι την αγάπη σου την πρώτη αφήκας. Κάτι έχω, λέει, εναντίον σου, άφησες την πρώτη σου αγάπη. Τι είναι η πρώτη αγάπη? Πολλά μπορούμε να πούμε για την πρώτη αγάπη, αδερφοί. Τα πρώτα έργα, ο πρώτος ζήλος, δόξα στον Κύριό μας. Την άφησε. Τι τον έκανε να αφήσει την πρώτη αγάπη, αδερφοί μου? Το να είναι συνεπής σε όλα. Το να είναι πρότυπο στους αδερφούς. Τι τον έκανε? Ο κόσμος αυτός, τα πλούτη του κόσμου τούτου, η δόξα του κόσμου τούτου, τι τον έκανε? Τέλος πάντων, μιμήθηκε και αυτό σαν τον Ασάφ στους μωρούς, γιατί τους βλέπουμε να προκόβουν και εμείς, αδερφοί, καμιά φορά μένουμε στη ζωή μας στάσιμοι, έχουμε και στερήσεις, έτσι δεν είναι? Άμα ο άνθρωπος, αδερφοί, θέλει να επεκταθεί στα υλικά στον κόσμο αυτό, θέλει να πλουτίσει στον κόσμο αυτό, θα αρχίσει να χάνει, θα χάνει από τα πνευματικά. Δεν μπορεί και τα δύο να τα έχει ο άνθρωπος, αδερφοί. Δεν μπορεί και τα δύο να τα κερδίσει. Δεν μπορεί και τα δύο να τα αγαπήσει. Ή τον ένα θα αγαπήσει και τον άλλο θα μισήσει.
Γι' αυτό λέει ο Κύριος, δεν μπορείτε να δουλεύετε δύο κυρίους. Δεν γίνεται. Ή δεν μπορούμε να περιπατούμε δύο δρόμους. Και το φαρδί και το στενό. Λίγο στο στενό, λίγο στο φαρδί. Όχι, πρέπει να πάρουμε στερεά απόφαση, αδερφοί. Για να αρέσουμε στον Κύριο. Για να ακούμε στη φωνή του Κυρίου μας. Για να μείνουμε στο λόγο του Θεού. Βλέπω καμιά φορά αδερφούς, αδερφές ατονισμένοι, περάσανε λίγα χρόνια, δεν έχουν περάσει δεκαετίες, κουράστηκα, δεν μπορώ, απέκαμα. Υπάρχουν λόγοι εδώ, αδερφοί μου. Άφησα την πρώτη αγάπη, άφησα τι, το θυσιαστήριό μου να είναι ρημωμένο. Δεν προσεύχομαι πλέον όπως προσευχόμουν στις πρώτες ημέρες. Δεν αγαπάω την προσευχή. Δεν επιδιώκω να προσεύχομαι. Υπάρχουν άλλα πράγματα που μου κλέβουν τον χρόνο, μου παίρνουν τον χρόνο. Υπάρχουν μέρημνες, υπάρχει το ένα, υπάρχει το άλλο. Άμα ελαττωθεί η προσευχή μας, αδερφοί, να ξέρετε ότι θα αρχίσουμε σιγά σιγά να γίνουμε κλιαροί και στο τέλος θα καταλήξουμε να γίνουμε ψυχροί χριστιανοί. Πολύ ψυχροί. Και ξέρετε ότι όταν έρχεται η κλιαρότητα και μετά η ψυχρότητα, εκεί ενδιάμεσα, αδερφοί, έχει μπει και η αμαρτία μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, έτσι. Γιατί εξαιτίας της αμαρτίας η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί, λέει ο Κύριος του Ματθαίου το Ευαγγέλιο. Εξαιτίας της αμαρτίας η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Μα μπορεί να παγώσει η καρδιά μου, άμα φύγω από τη φωτιά, αδερφοί, άμα εγκαταλείψω τη φωτιά εκεί που με έβαλε ο Κύριος, θα αρχίσω να κρυώνω. Θα αρχίσω να ψυχραίνομαι. Θα τα βλέπω όλα με τα παλιά τα μάτια της παλιάς μου της ζωής, του παλιού του ανθρώπου. Θα κάνω διακρίσεις, θα έχω επιπολαιότητες, θα έχω ιδιοτροπίες πάλι. Θα αρχίσει να ζωντανέψει πάλι ο παλιός ο άνθρωπος. Εδώ ο Κύριος δεν του αποκρύβει τίποτα. Δεν του λέω όλα καλά, αλλά αυτό το παραβλέπω, ότι δεν με αγαπάς όπως τις πρώτερες ημέρες, ότι έχασες τον δρόμο σου, έχασες τον ζήλο σου, δεν θες και τόσο πολύ να είσαι με τους αδερφούς σου, δεν θες και να είσαι πάντα στην εκκλησία. Αυτό είναι ένδειξη, αδερφοί, ότι η πρώτη αγάπη έχει αρχίσει και απομακρύνεται. Όταν δεν αγαπάω τις συναντήσεις, δεν αναζητώ τα πρόσωπα των αδερφών. Στην αρχή όλοι το έχουν αυτό. Δεν λένε πότε θα έρθει η Τετάρτη, παραδείγματος χάρη, η Κυριακή να πάω στην εκκλησία. Πότε? Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτός ο πόθος μέσα μας. Αν υπάρχει αυτός ο πόθος μέσα μας, αδερφοί, αγωνιζόμαστε να μείνουμε και να κρατήσουμε την πρώτη αγάπη. Άμα έχουμε χάσει αυτόν τον πόθο, αδερφοί, χάνουμε δάφη ως προς την αγάπη. Στην πρώτη αγάπη. Και αρχίζουμε σιγά σιγά, αδερφοί μου, και απομακρυνόμαστε. Μάλλον μας απομακρύνει η καρδιά μας και ο διάβολος συστηματικά. Να ξέρετε ότι η πλάνη, αδερφοί, για την πλάνη υπάρχει μέθοδος. Δεν έρχεται ξαφνικά και αμέσως ώστε να φύγεις και να σκανδαλιστείς από τον Θεό ή από την Εκκλησία. Όλα έρχονται σιγά σιγά. Ανοίγουμε πόρτες, ανοίγουμε παράθυρα και σιγά σιγά αρχίζει ο πονηρός και βάζει τα δικά του μέσα στην καρδιά μας, αδερφοί. Και σιγά σιγά αποξενούνται ο άνθρωπος. Θυμάμαι κάποτε μια αδερφή έλειπε από την Εκκλησία 2-3 μήνες. Όταν ήρθε καθόνας στο τελευταίο πάγκο και έκλεινε τα αυτιά της όταν τα αδέρφια προσευχόταν στον Θεό και αλαλάζανε στην προσευχή. Έκανε έτσι. Έκλεινε τα αυτιά της, αδερφή. Λέω, τι έπαθε, αδερφή. Λέω, τι έχεις, αδερφή, και κάνεις έτσι. Δεν μπορώ να σας ακούω, λέει. Μα τι έπαθες, μα και εσύ αλαλάζες εδώ πέρα μαζί μας. Και εσύ συναγωνιζόσου μαζί μας. Τι έγινε ξαφνικά? Ξέρετε τι έγινε ξαφνικά, αδερφή? Μπήκε η αγάπη του κόσμου μέσα στην καρδιά της. Γιατί άμα μπει η αγάπη του κόσμου, η αγάπη ως προς τον κόσμο μέσα μας, αδερφοί, χάνουμε την αγάπη του Θεού. Χάνουμε την πρώτη αγάπη, αδερφοί μου. Εδώ λέει ο Κύριος, έχω δει κατά σου, ότι την πρώτη σου αγάπη αφήκας, δηλαδή την άφησες, χαλάρωσες. Θα πεις, αδερφέ, τι να κάνουμε? Αδερφοί, να μείνουμε στον αγώνα. Γιατί ο αγώνας δεν είναι μόνο στην αρχή, οι διωγμοί, οι ιονιδεσμοί είναι στην αρχή, είναι μέσα σε όλη την πορεία, αδερφοί μου. Και όταν ο χριστιανός έχει ενάντια άνεμο έχει διωγμό, σημαίνει ότι είναι καλά στα πνευματικά. Άμα όλοι σου γαϊδεύουν την πλάτη και σου γαργαλίζουν τα αυτιά, σημαίνει ότι δεν πας καθόλου καλά. Δεν πάω καλά. Αλλά εάν υπάρχει ενάντιος άνεμος και υπάρχει αγώνας, αδερφοί, σημαίνει ότι κάποιος δεν είναι ευχαριστημένος και ικανοποιημένος με το περιπάτημά μου και με τη ζωή μου. Δόξα στον Κύριο.
Εδώ τον προτρέπει η αδελφή και του λέει, ενθυμού, λοιπόν πόθεν εξέπεσες. Δηλαδή έχει πέσει, μπορεί να συμβεί αυτό και σε έναν ποιμένα και σε έναν αδερφό παλαιό, πνευματικό, πώς δεν μπορεί. Σε όλους μπορεί να συμβεί αδερφή, να εκπέσουμε. Έχει ξεπέσει. Εδώ λέει, ενθυμού λοιπόν πόθεν εξέπεσες. Δεν παραέπεσε, εξέπεσε, δηλαδή έχει πέσει. Έχει ατονίσει, έχει αποκάμει, έχει αδυνατήσει. Δόξα στον Κύριο. Λέει να θυμηθεί. Και καλά είναι αδερφοί να θυμόμαστε τις πρώτερες ημέρες. Όταν είχαμε ονειδισμούς, μας χλεβάζαν οι άνθρωποι επειδή πιστεύαμε στον Κύριο. Επειδή διαβάζαμε το Λόγο του Θεού. Να θυμηθούμε την πρώτη αγάπη που επιποδούσαμε να δούμε τους αδερφούς και να τους ακούσουμε. Διψάγαμε και πεινάγαμε για το Λόγο του Θεού. Τρέχαμε από σπίτι σε σπίτι για τις προσευχές. Για να συμπροσευχηθούμε. Για να πληρωθούμε Πνεύμα Άγιο. Τώρα τι συμβαίνει. Έλαβα το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό είναι, τελείωσα. Πήρα τη σφραγίδα, θα μπω σίγουρα στον ουρανό. Δεν πρέπει κανένας να έχει, αδερφή, την πεποίθηση αυτή ότι έτσι θα μπει στον ουρανό. Ξέρετε ποιοι θα μπουν στον ουρανό. Αυτοί οι οποίοι νικάνε και θα νικήσουν μέχρι το τέλος. Γιατί όπως όλες τις εκκλησίες λέει ο Κύριος, εξέβρω τα έργα σου, έτσι λέει και σε όλες τις εκκλησίες, ο νικών. Ο νικών θα λάβει, ο νικών θα κληρονομήσει, ο νικών θα κερδίσει, ο νικών θα μπει στον ουρανό. Σε όλες τις εκκλησίες το λέει. Που ο Κύριος θέλει, αδερφοί, να νικήσουμε. Όχι να είμαστε νικημένοι, να νικάμε πάντοτε. Να κατανικήσουμε τα πάντα και να σταθούμε. Αλλά μόνο όταν έχουμε την πανοπλία του Θεού θα μπορέσουμε να σταθούμε. Η πανοπλία του Θεού, αδερφοί, είναι πνευματική πανοπλία. Τα όπλα μας είναι πνευματικά. Καθαιρούν οχυρώματα, καθαιρούν λογισμούς. Δεν είναι σαρκικά. Όποιος πήγε με σαρκική δύναμη, αδερφοί, να προχωρήσει τα πνευματικά, το έχασε το παιχνίδι πάρα πολύ γρήγορα. Δεν πρόλαβε ούτε ένα γύρο να κάνει. Στον πρώτο γύρο σχεδόν έχασε όλο το παιχνίδι. Το ξέρετε. Δεν μπόρεσε να περπατήσει. Ω, εγώ είμαι ικανός, εγώ είμαι δυνατός, εγώ ξέρω, εγώ γνωρίζω. Όχι, αδερφοί. Όχι, δεν θα επιστηριχτούμε ούτε σε βραχίων ανθρώπου, ούτε στη δύναμή μας, ούτε στην ικανότητά μας, ούτε στη γνώση μας, ούτε στη φιλοσοφία μας. Αλλά το κάποιο μας θα είναι ο Κύριος, αδερφοί. Ότι γνωρίζουμε τον Κύριο, ότι αυτός ήρθε στη ζωή μας. Ότι αυτός άρχισε αυτό το έργο το καλό, το έργο το αγαθό. Και αυτός έχει τη δύναμη να το τελειώσει μαζί μας. Όταν εμείς βέβαια θέλουμε, αδερφοί μου. Το να χάσει κάποιος την πρώτη αγάπη σημαίνει ότι έχει κάνει πολλά βήματα προς τα πίσω. Το ξέρετε. Έρχεται αντιπάθεια μέσα για τους αδερφούς. Δεν αγαπάει την προσευχή. Μάλιστα. Ο λόγος του φαίνεται έτσι ξένος πλέον. Μα μπορεί και ένας ποιμένας, ένας άγγελος να πέσει σε αυτή την παγίδα. Άνθρωποι είναι και αυτοί, μπορούν να πέσουν στην παγίδα. Και έχουμε δει εργάτες, αδερφοί, οι οποίοι φαινόταν δυνατοί, με χαρίσματα δυνατά, με διακονίες δυνατές και μεγάλες, αλλά μέσα στην πορεία, αδερφοί, πέσανε, ξεκλίνανε. Αδερφοί μου, μπορεί να γίνει αυτό, μπορεί να γίνει, άμα δεν προσέξουμε σε όλους μας, αδερφοί. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε ατομικό θυσιαστήριο. Αδερφοί μου, να έχουμε το ταμείο μας, να προσευχόμαστε πάντοτε πρώτα για τους εαυτούς μας, μετά για τους αυτούς που είναι κοντά μας, οι γυναίκες μας, άντρες, μιλάω και για τις αδερφές, για τα παιδιά, πολύ προσευχή θέλει. Αδερφοί μου, πάρα πολύ προσευχή. Και για τα παιδιά, βεβαίως. Αδερφοί μου, άμα εμείς αγωνίζεται προσευχόμαστε για τα παιδιά, αδερφοί, λέμε θα τα αφήσουμε στο έλεος, θα έχει αναλάβει ο Κύριος, ο Κύριος θα έχει αναλάβει, αδερφοί. Τα έχουμε αφήσει εμείς όμως στα χέρια του Κυρίου, τα αφιερώσαμε στον Κύριο. Να αναλάβει ο Κύριος τη ζωή τους, να τα διαφυλάξει ο Κύριος. Θυσιάζουμε για αυτά κάθε πρωί, αν όπως ο Υιό, προσευχόμαστε. Πρέπει να προσευχόμαστε, αδερφοί μου. Είναι θέλημα Θεού αυτό, να προσευχόμαστε και να δεόμαστε. Να καλύπτουμε με προσευχές ο ένας τον άλλον. Το έργο του Θεού, την Εκκλησία, τους αδερφούς που αγωνίζονται, που κοπιάζουν. Να προσεύχεστε. Γιατί αυτοί που είναι στην πρώτη γραμμή, αδερφοί, κινδυνεύουν περισσότερο από όλους.
Γιατί τα πρώτα χτυπήματα, αδερφοί, και τα πρώτα βέλη τα πεπειρωμένα, σε αυτούς πάνε, προσέξτε. Δεν πάνε σε αυτούς που είναι πίσω, είναι στη μέση, σε αυτούς που είναι μπροστά, αδερφοί μου. Γι' αυτό χρειάζεται περισσότερο προσευχή για αυτούς που είναι μπροστά. Μα ποιος του είπε να πάει μπροστά? Άμα ο Κύριος τον έβαλε μπροστά, άμα ο Κύριος τους έβαλε μπροστά, πρέπει να προσευχόμαστε για αυτούς τους αδερφούς, για τους προϊστώτες της Εκκλησίας, για όλα τα αδέρφια μας βέβαια, αδερφοί. Να προσευχόμαστε να δίνει ο Θεός επιτυχία στο λόγο Του, να φέρνει το προκείμενο αποτέλεσμα μες στις καρδιές. Να δέχεται η καρδιά μας το λόγο του Θεού. Να την κάνει ο Κύριος την καρδιά μας γη καλή και αγαθή. Γιατί άμα η καρδιά μας είναι σκληρή, είναι κλειστή, δεν εισέρχεται ο λόγος του Θεού μέσα μας. Η καρδιά μας είναι χορτασμένη και γεμάτη από σκουπίδια του κόσμου. Άμα ο λόγος του Θεού δεν παίξει στην καρδιά μας, σημαίνει ότι υπάρχουν σκουπίδια, υπάρχουν μπάζα μέσα. Τα οποία πρέπει πάλι να καθαριστούν και να εκπληθούν, αδερφοί. Και σιγά σιγά κερδίζει ο κόσμος τόπο στην καρδιά μας και δεν υπάρχει χώρος για τον Χριστό πλέον. Και γινόμαστε ψυχροί. Γινόμαστε παράξενοι και πονηροί και καχύποπτοι πλέον. Χάσαμε την ταπεινοφροσύνη. Ο Θεός να μας φυλάξει, αδερφοί μου. Του το λέει ο Κύριος, ευθέστατε, έχω τι κατά σου. Δεν μπορώ να στο κρύψω, του λέει. Έχεις γίνει χλιαρός. Και στην εκκλησία της Λαοδικίας λέει, αδερφοί, στον Άγγελο και ίσως και προς όλους μας, επειδή δεν είσαι ψυχρός ούτε ζεστός, αλλά είσαι χλιαρός. Ο Θεός δεν αγαπάει τη χλιαρότητα. Λέει, πάρε απόφαση. Θες να είσαι ψυχρός ή θες να είσαι ζεστός? Μακάρι να είμαστε ζεστοί, αδερφοί όλοι. Ούτε ψυχροί ούτε χλιαροί. Γιατί αν είμαστε χλιαροί, θα μας εξεμέσει ο Κύριος από το στόμα του. Δηλαδή θα μας αποβάλει. Θα μας απορρίψει. Μα κάνει τέτοιο ο Κύριος αφού μας έσωσε. Μας έσωσε, αδερφοί. Μας θέλει κοντά του, μας αγαπάει πάρα πολύ ο Κύριος. Αλλά εμείς αδιαφορούμε. Εμείς αφήνουμε τη σκοπιά μας. Εμείς αφήνουμε το πνευματικό υπουργημά μας καμιά φορά. Αδερφοί μου. Ο Κύριος έχει δώσει χαρίσματα. Ποικίλα και διάφορα στην Εκκλησία για να γίνεται οικοδομή. Που κανονικά μέσα στις εκκλησίες οι χαρισματούχοι δεν πρέπει να λείπουν, πρέπει να είναι από τους πρώτους μέσα, αδερφοί. Το ξέρετε. Γιατί πώς θα φέρει ο Κύριος μια καινούρια ψυχή και τα κρυπτά της καρδίας του θα γίνουν φανερά? Ή ο ποιμένας, παράδειγμα, έρχεται τελευταίος στην εκκλησία. Απαράδεκτο πράγμα. Οι πρεσβύτεροι, τελευταίοι, απαράδεκτο πράγμα. Οι διάκονοι, τελευταίοι, απαράδεκτο, αδερφοί. Αυτό κάνει καταστροφή μέσα στις καρδίες των αδερφών. Καταστρέφεται το έργο του Θεού, αδερφοί, εξαιτίας μας. Ο Θεός να βάλει φόβο μας στην καρδιά μας, αδερφοί. Υπάρχουν ευθύνες τις οποίες πρέπει να τις αναλάβουμε, και τις ατομικές, τις προσωπικές ευθύνες, ο καθένας, αδερφοί, και τις εκκλησιαστικές, αλλά και τις οικογενειακές, αδερφοί μου. Πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Γιατί μια μέρα θα αποδώσουμε όλοι λόγο στον Κύριο. Εδώ οι ποιμένες των εκκλησιών θα αποδώσουν λόγο. Αυτοί πρώτα θα ρωτηθούν. Εγώ σου έδωσα φανερώσεις, αποκαλύψεις. Σε λέησα, σε καθάρισα, σε εκπαίδευσα. Εσύ πώς δίδασκες τον λαό μου? Δίδασκες την ευσέβεια του, δίδασκες τον αγιασμό, δίδασκες την απλότητα, δίδασκες την καθαρότητα? Ή δίδασκες τον κόσμο, δίδασκες τη στενή και τεθλιμμένη οδό ή τη φαρδιά οδό? Όχι, αδερφοί. Αυτά τα οποία θέλει ο Κύριος θα διδάξουμε. Και αυτά τα οποία είναι προς οφελός μας, αυτά θα πούμε με τη χάρη του Θεού. Έτσι δεν είναι? Αν κάποιος, αδερφοί, θέλει να είναι υπηρέτης του Ευαγγελίου, βέβαια θα αρέσει στον Θεό πρώτα σίγουρα, αλλά και στους αδερφούς και στους ανθρώπους. Η ζωή του θα το δείχνει. Θα έχει πολλούς οι οποίοι θα είναι ενάντι, θα είναι άλλοι οι οποίοι θα τον μισούνε, θα τον κακολογούνε, αλλά άμα έχει τον Κύριο στη ζωή του, αδερφή, δεν έχει να φοβηθεί και να πτωηθεί τίποτα και από κανέναν. Γιατί ο Θεός είναι μαζί του. Ο Απόστολος Παύλος λέει στους Γαλάτας, γιατί τους μιλάει εκεί πέρα για κάποιο άλλο Ευαγγέλιο. Αν έρθει και άγγελος από τον ουρανό και σας κηρύξει άλλο Ευαγγέλιο από ό,τι εμείς σας κηρύξαμε, μας είναι ανάθεμα, λέει. Και εμείς, λέει, αν έρθουμε και σας κηρύξουμε άλλο Ευαγγέλιο. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος μπορεί μέσα στην πορεία να τα αλλάξει τα πράγματα, το ξέρετε. Μπορεί να τα αλλάξει εξαιτίας μιας αδυναμίας. Έτσι. Αν, παράδειγμα, η γυναίκα, οι κόρες μου,
βάφουν τα μαλλιά, βάφουν το λόγκες. Τι παρουσία θα έχει ο Ποιμένας να πει ότι δεν πρέπει οι αδερφές να βάφουν τα μαλλιά και δεν πρέπει να μακιγιάζονται με κάπ και με μπογιές. Δεν μπορεί να το πει. Και πρέπει πρώτα να ξερασπώσει το σπίτι του πρώτα, την οικογένειά του. Δεν έχει την παρουσία, το θάρρος να το πει. Γιατί ο πρώτος, η πρώτη που θα τα βάλει μαζί του είναι η γυναίκα του, να πάει στο σπίτι βέβαια. Γιατί το είπες αυτό για μένα, το είπες θα το πει. Ξέρετε, βλέπετε πώς είναι τα πράγματα αδερφοί. Μάλιστα, χάνεται η παρουσία, χάνεται το θάρρος. Και ο λόγος του Θεού πρέπει να κηρύεται με παρουσία, με θάρρος. Ακόλυτα, αφόβος. Πρέπει να ακουστεί η αλήθεια, αδερφοί. Γιατί η αλήθεια ελευθερώνει τον άνθρωπο. Αν ο άνθρωπος δεν αγαπάει την αλήθεια, μένει στο ψεύδος. Και μέσα στο ψεύδος τον εκμεταλλεύεται ο διάβολος. Τον πλανάει. Τον απομακρύνει, τον απαγοητεύει. Αδερφοί μου, του ψιθυρίζει πολλά μέσα στη διάνοια εδώ πέρα. Και μη έχοντας γνώση ο άνθρωπος αυτός, επειδή είναι μέσα στην κλιαρότητα και στην ψυχρότητα, αδερφοί, νομίζει ότι ο Θεός του μιλάει και του δίνει αποκαλύψεις. Δεν μιλάει και ο Θεός. Δεν δυσφημεί ο Θεός. Δεν κακολογεί ο Θεός. Δεν καταλαβεί ο Θεός. Ο Θεός είναι αγαθός. Είναι Άγιος. Είναι απείραστος κακών. Κανένα δεν πειράζει και από κανένα δεν πειράζεται. Εδώ, αδερφοί, θέλει να διορθωθεί ο άνθρωπος αυτός. Του λέει, θυμού λοιπόν πότε εξέπεσες και μετανόησον και κάμε τα πρώτα έργα. Επέστρεψε. Μετάνοια σημαίνει επιστροφή. Μεταστροφή του νου. Που σημαίνει κάτι είχε γίνει μέσα του. Και πολλά μπορούν να γίνουν μέσα μας, αδερφοί. Δεν πρέπει να ακούμε σε κάθε φωνή. Ο Κύριος λέει, τα πρόβατα τα δικά μου ακούνε τη φωνή μου και με ακολουθούν. Ένας που έχει τον Χριστό στη ζωή του, ακούει τη φωνή του Ιησού Χριστού, αδερφοί. Ξένη φωνή δεν ακούει. Και καλά είναι να μην ακούμε σε ξένες φωνές, να ακούμε στη φωνή του Κυρίου μας. Και ποια είναι η φωνή του Κυρίου, αδερφοί? Μιλάει ο Κύριος, το Πνεύμα το Άγιο, μέσα στην Εκκλησία. Μιλάει, αδερφοί. Οικοδομεί, προτρέπει, παρηγορεί. Ο Λόγος του Θεού μας διδάσκει. Το Πνεύμα το Άγιο μας διδάσκει. Αυτόν έστειλε ο Θεός από τον ουρανό, τον Παράκλητο, να μας διδάξει πάσα την αλήθεια. Αυτό είναι το Πνεύμα της Αληθείας, το Πνεύμα το Άγιο. Και το Πνεύμα είναι ο Κύριος, αδερφοί. Και ο Θεός είναι Πνεύμα. Κανείς δεν είναι ποτέ το Θεό. Αλλά οι αληθινοί προσκυνητές σε πνεύματι και αληθεία των λατρεύουν για να το προσκυνάνε. Και τέτοιους προσκυνητές ζητάει ο Πατέρας ο ουράνιος, λέει ο Κύριος η Σαμαρίτισσα, ώστε να τον λατρεύουν πνεύματι και αληθεία. Αυτό θέλει να μας διδάξει ο Κύριος, αδερφοί, να τον λατρεύουμε, να τον αγαπούμε πάνω απ' όλα, να τον υπακούμε και να τον ακούμε πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα, ναι, πάνω απ' όλα, αδερφοί μου. Να είναι μες στη ζωή μας ο Κύριος, όχι ο εαυτός μας, όχι κάποιος συνάνθρωπός μας ή η γυναίκα μου ή ο άντρας μου και τα παιδιά μου, να είναι πάνω απ' όλα. Όχι, αδερφοί. Δεν το έχουμε καταλάβει αυτό που λέει ο Κύριος. Ζητείτε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού. Το πρώτο σημαίνει, το πρώτο είναι πρώτο μπροστά. Αρχικό. Δηλαδή αυτό πρέπει να γίνεται πρώτα. Να ζητάω τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Ναι. Και όλα τα άλλα θα σας προσθεθούνε. Τα αναγκαία όλα, βέβαια. Δεν μας τα στερήσει ο Θεός. Όταν, αδερφοί, κατοικεί μέσα στην καρδιά μας, στη ζωή μας, ο Κύριος είναι μαζί μας, αδερφοί. Ταυτοχρόνως είναι και η Βασιλεία του Θεού μέσα μας. Με μεγάλη επέκταση σίγουρα. Δεν θα έχουμε στερήσεις. Μα θα μου πεις, δεν θα έχουμε στερήσεις, αδερφέ? Δεν θα μας αφήσει ο Κύριος, δεν θα μας εγκαταλείψει. Ο Ιησούς του να μπει και ο Χάλιου, τι είπανε στην έρημο? Εάν εμείς ευαρεστήσουμε τον Κύριο, θα φύγει η σκέπη από τα κεφάλια τους. Θα φύγει η σκεπή πάνω από τα κεφάλια τους. Θα είναι σε εμάς σαν ψωμί. Θα τους φάμε δηλαδή. Πώς το τρώμε το ψωμί, το κόβουμε και το τρώμε. Έτσι θα είναι οι εχθροί μας, οι εναντίοι μας. Εάν εμείς ευαρεστήσουμε τον Κύριο. Άμα δεν ευαρεστούμε τον Κύριο, αδερφοί, τότε γκρίνια, μουρμούρα, αυτό κάνανε οι Ισραηλίτες. Αδερφοί μου, απήθεια, ασέβεια,
Ο Θεός να μας φυλάξει, αδελφοί μου. Δόξα στον Κύριο. Πρέπει να επιστρέψει και να μετανοήσει και το πρέπει να κάνει τα πρώτα έργα. Ποια έργα? Τα έργα τα οποία ο Θεός ετοίμασε, αδελφοί. Το λέει στην Εφεσίου στο β' κεφάλαιο, να κάνουμε τα έργα αυτά τα οποία ο Θεός ετοίμασε για μας. Όχι για να λάβουμε τη σωτηρία μας, ούτε να διατηρήσουμε τη σωτηρία μας, αλλά να στολίσουμε τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού για τον έργο αυτών και να δοξάζει τον Πατέρα μας ο ουράνιος για τον έργο αυτών. Γιατί λέει ο Κύριος ότι εκάματε εσύ αν το μικρόν τούτον, τι κάμαμε, έργο καλό. Εις εμέ το έκανατε, λέει ο Κύριος. Για εμένα το κάνατε, λέει ο Κύριος. Άρα αδερφοί, δεν εργαζόμαστε για άνθρωπο, αλλά εργαζόμαστε για τη δόξα του Θεού. Για τη δόξα του Ιησού Χριστού. Δόξα στον Κύριό μας. Δεν πρέπει να θεωρούμε, αδερφοί, τους αδερφούς μας κάτι το ξένο, ένα ξένο έργο, ένα ξένο αντικείμενο. Είμαστε όλοι μέλη του σώματος του Ιησού Χριστού και όλοι απαρτίζουμε το σώμα του Χριστού. Που αυτό σημαίνει ότι είμαστε μέλη αλλήλων. Και θα πρέπει το ένα μέλος να συντηρεί, αδερφοί, το άλλο μέλος. Να στηρίζει το άλλο μέλος. Να παρηγορεί το άλλο μέλος. Που σημαίνει θα πρέπει να σκεφτόμαστε, αδερφοί, και τους αδερφούς μας. Τους αδυνάτους. Όλους τους αδερφούς μας. Δεν έχουμε δυνατούς ανάμεσά μας. Ο μόνος δυνατός είναι ο Κύριος, αδερφοί. Ναι, με λέει ο λόγος του Θεού ότι εσείς οι δυνατοί βαστάζετε τα βάρη των αδυνάτων. Ωραία, αδερφοί μου. Και οι δυνατοί μπορούν να πέσουν. Μπορεί και αυτοί να αποκάνουν. Μπορεί και αυτοί να τονίσουνε. Μπορεί να γίνει. Δεν είναι τίποτα απίθανο να γίνει. Βέβαια, όταν ο άνθρωπος, αδερφοί, χαλαρώσει στα πνευματικά, αρχίζουν και γίνονται τριγμοί στην πνευματική του ζωή. Το ξέρετε? Τριγμοί γίνονται, αρχίζουν πρώτα. Ένα αυτοκίνητο αρχίζει και τρίζει, αδερφοί, τρίζει από όλες τις πλευρές, σημαίνει κάτι δεν πάει καλά. Έχουν λασκάρει βίδες, έτσι. Μα και στα πνευματικά λασκάρουν οι βίδες, άμα δεν τις διατηρήσουμε, άμα δεν ερχόμαστε στο πνευματικό συνεργείο για να κάνει ο Θεός τις εισφίξεις, αδερφοί, θα ξελασκάρουν οι βίδες και θα διαλυθούμε εντελώς. Χάνεται η πίστη, χάνεται η ελπίδα, τη σωτηρία, χάνουν τα πάντα, αδερφοί. Γι' αυτό, αδερφοί μου, να κρατήσουμε αυτά τα οποία λάβαμε από το Θεό, να τα διατηρήσουμε και να τα αυξήσουμε. Τότε θα είμαστε επιτυχημένοι χριστιανοί. Άμα χάνουμε δάφια, αδερφοί, αδερφοί μου, να προσέξουμε να μην χάσουμε για τη ζωή μας. Να μην χάσουμε για την ψυχή μας το τέλος. Γιατί ο διάβολος, αδερφοί, αυτό διεκδικεί, την ψυχή μας. Μην νομίζετε ότι θέλει τίποτα άλλο. Να μας φέρει σε ένα σημείο, αδερφοί, να τα βάλουμε με τον Θεό, να τα βάλουμε με τον αδερφό, με την αδερφή και στο τέλος αυτή η Εκκλησία για όλα. Αυτό είναι μεγάλο λάθος, αδερφοί. Εγώ δεν πρόσεξα. Εγώ έφταιξα. Εγώ αμάρτησα, Κύριε. Όχι τα προβατά σου αυτά. Έτσι έλεγε ο Δαβίδ. Όχι. Ο Αδάμ απέδωσε τις ευθύνες στην Εύα. Έριξε τα βάρη στην Εύα. Έκλειψε την αμαρτία του. Μάλιστα. Δικαιώθηκε ενώπιον του Θεού? Όχι, δεν δικαιώθηκε. Δεν δικαιώθηκε καθόλου, αδερφοί. Ούτε ο Αδάμ, ούτε και η Εύα. Και η Εύα, με τον που τη ρωτάει ο Κύριος, Εύα, κόρη μου, τι έγινε? Τι έκανες? Λέω, όφης, Κύριε. Αμέσως. Πες τι έγινε. Και ο Κύριος είναι έτοιμος να συγχωρέσει, αδερφοί, και να αποκαταστήσει. Δόξα στον Θεό. Δεν θα κρύβουμε, αδερφοί, τις αμαρτίες μας, τα λάθη μας. Θα τα παραδεχτούμε ενώπιον του Θεού για να μπορέσει ο Θεός να μας ανανεώσει, να μας ανακαινήσει. Πρέπει να τα παραδεχόμαστε. Και άμα φταίξαμε σε κάποιον, να παραδεχτούμε ότι φταίξαμε. Ναι, αδερφέ, έφταξα, συγχώρεσέ με. Έφταξα, αδερφέ μου. Αυτό είναι το πνεύμα του Χριστού, αδερφέ. Αυτό είναι το πνεύμα της ταπεινοφροσύνης. Δόξα στον Κύριό μας. Εδώ ο Κύριος για το καλό μας ελέγχει. Και εδώ αυτόν τον άνθρωπο τον ελέγχει, του λέει μετανόησε. Γιατί άμα δεν το κάνεις, του λέει, το είδε μη, αυτό είναι, άμα δεν το κάνεις, έρχομαι προς σε ταχαίως. Είναι σαν να του λέει κινήσου, κινήσου. Και θέλω κινήσει τη λιχνία σου εκ του τόπου αυτής. Κινήσω τη λιχνία σου, η λιχνία είναι η Εκκλησία, αδερφέ. Θα την μετατοπίσω. Θα την πάω κάπου αλλού. Τις ψυχές δηλαδή.
αδερφοί μου. Εάν δεν μετανοήσεις, βλέπετε, απαιτείται μετάνοια, αδερφοί. Πρέπει να, μετανοούμε, πάντοτε πρέπει να μετανοούμε. Πάντοτε. Και για κάθε λόγο που βγαίνει από το στόμα μας, σαπρό λόγο, ναι. Πνευματικό λόγο, λόγο Θεού, δεν χρειάζεται να μετανοούμε. Όχι. Γιατί κάθε αδικία είναι αμαρτία και κάθε διαλογισμός ο οποίος, αδερφοί, είναι ενάντια σε κάποιους, και αυτό είναι αμαρτία, μα το δέχομαι, το ξέρετε. Να διαλογίζουμε άσχημα και κακά για τους αδερφούς μου. Να σκέφτομαι άσχημα πράγματα. Δεν είναι καλό. Ή να έχω κρίση μέσα μου. Να κρίνω τους πάντες. Άμα κρίνω τους πάντες, διάκριση δεν έχω. Δεν διακρίνω τίποτα. Και άμα βλέπω τα ξυλάρια των αδερφών, τα δοκάρια είναι μπροστά μου πολλά. Δεν ένα. Πολλά έχουν γίνει. Και έτσι έχω τυφλωθεί εντελώς. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Η κρίση δεν ανήκει σε εμάς, ανήκει στον Θεό μας. Ένας είναι ο κριτής και ο νομοθέτης, ο Κύριος, αδερφοί. Σε αυτόν του δόθη η εξουσία στον ουρανό και στη γη, και αυτός θα κρίνει ζώντας και νεκρούς. Κανένας άλλος. Θα κρίνει πρώτα την εκκλησία του, θα καθαρίσει πρώτα το αλώνι του. Αυτό το κάνει ο Κύριος, δεν μπορούμε εμείς. Εμείς θα πράξουμε όλα τα δεκαθέντα εις εμάς. Λέω, Κύριε, μακάρι να το κάνω, βοήθησε με να το κάνω, για να πω έστω αχρίως δούλος είμαι. Έστω. Άμα φτάσουμε εκεί, αδερφοί, θα ευχαριστήσουμε, πιστεύω, τον Κύριο. Όταν πράξουμε όλα τα διαταχθέντα εις εμάς, απέχουμε ακόμα όμως, αδερφοί. Τη λέξη δούλος και εργάτης τη λέμε πολύ εύκολα. Αλλά δεν είναι εύκολο όμως να εργάζεσαι και να κοπιάζεις, αδερφέ μου και αδερφή μου, στον αγρό του Κυρίου, εν παντή καιρό. Μέσα στις ελλείψεις, μέσα στις ανάγκες. Να είσαι πρόθυμος και έτοιμος για όλους και για όλα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν είναι εύκολο, αδερφοί. Θα μου πεις, είναι τίποτα δύνατον. Ο Απόστολος Παύλος, ξέρετε τι λέει? Ότι εργάστηκα περισσότερο από όλους τους Αποστόλους, αλλά πλην ουχή εγώ, λέει, αλλά η χάρις του Κυρίου η οποία είναι σε μένα. Η χάρις του Κυρίου. Και όλα γίνονται με τη χάρη του Θεού και με τις εκβάσεις του Θεού. Αδερφοί μου, άμα ο άνθρωπος δεν το καταλάβει αυτό, γιατί το έργο του Θεού δεν γίνεται με ισχύ και δύναμη ανθρώπινη, αλλά δια το πνεύμα του Σταγίου γίνεται, αδερφοί. Το ξέρετε. Όσοι πάνε με δικιά τους ισχύ και δύναμη, στα πρώτα μέτρα πέφτουν κάτω. Δεν υπάρχουν αποθέματα, δεν υπάρχει ενέργεια μέσα, δεν υπάρχει έτσι αναζωπήρωση του πνεύματος του Αγίου, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτός ο πόθος, δεν υπάρχει αυτός ο φόβος του Θεού πλέον. Αδερφοί μου, αυτά πρέπει να αποκτήσουμε πρώτα, αδερφοί. Ο Κύριος μας μαθαίνει την υπομονή και μας διδάσκει την αγάπη Του. Βέβαια, την πρώτη αγάπη, η αγάπη του Θεού, η οποία είναι εκτεθειμένη μέσα στις καρδιές μας. Μπορούν να γίνουν διαρροές της αγάπης και να χάσουμε την αγάπη, την πρώτη που μας έδωσε ο Θεός. Μπορεί να γίνει και αυτό, άμα δεν προσέξουμε, αδερφοί. Μπορεί. Γιατί ο αντίδικος διεκδικεί. Αδερφοί, κλέβει το καρπό του Αγίου Πνεύματος. Ξέρετε, είναι κλέφτης και ληστής. Τα κλέβει. Το πρώτο που επιθυμεί να κάνει μόλις αρχίσει η μέρα, η καινούρια, να σου πάρει την ειρήνη, να σου πάρει τη χαρά, να σου πάρει την αγάπη. Είναι τα πρώτα από το καρπό του Αγίου Πνεύματος αυτά, ε. Άμα ένα από αυτά μα πάρει, πήρε όλο το καρπό, αδερφοί. Γι' αυτό πρέπει να φυλάμε την ειρήνη του Θεού μες στην καρδιά μας. Και να φυλάμε την αγάπη του καλά μες στην καρδιά μας. Αδερφοί μου, και όλο τον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Και τη μακροθυμία, και την αγαπητοσύνη, και την εγκράτεια, και την πραότητα. Είναι όλα μέσα αυτά. Και αυτός είναι ο χαρακτήρας του Κυρίου, αδερφοί, του Χριστού μας. Δώσε στον Κύριο. Λέει, άμα δεν μετανοήσεις, είναι σαν του λέει, άμα μείνεις έτσι όπως είσαι τώρα και δεν μετανοήσεις, θα δεις μεγάλες και ριζικές αλλαγές και στη ζωή σου και στο έργο που σου έχω αναθέσει. Θα κινήσω την λιγνία σου, του λέει. Αυτό του λέει, αδερφοί. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Να μας δίνει καρδία νοήμωνα, να αντιλαμβανόμαστε τις καταστάσεις, αδερφοί, το τι θέλει ο Θεός, τι είναι τέλειο και ευάρεστο ενώπιον του Θεού. Αυτό να κάνουμε, τίποτα άλλο. Γιατί είναι δύσκολο, αδερφοί, να κάνουμε, τις χάρες όλων των ανθρώπων και όλα τα θελήματα, αυτά τα οποία θέλουν οι άνθρωποι. Εδώ όμως, αδερφοί,
αυτό το βάζει ενδιάμεσα. Στο 6 του λέει, έχεις όμως και τούτο, τη μισή στα έργα των Νικολαϊτών. Βλέπετε, ωραία στοιχεία. Οι Νικολαίτες τι ήταν, αδερφοί, ήταν μια αίρεση, είχαν μια ψευδοδιδασκαλία αυτοί οι άνθρωποι. Ίσως ευωδόνανε την αμαρτία, τα ειδωλόφυτα. Έλεγα, δεν πειράζει τώρα, τι, η σωτηρία δεν χάνεται, Νικολαίτες. Δεν χάνει τη σωτηρία. Βεβαίως χάνει τη σωτηρία. Άμα δεν κρατήσουμε την βεβαίωση της παρουσίας μέχρι το τέλος, το χάσαμε το παιχνίδι. Ο υπομείνας έως τέλος, ούτως θέλει σωθεί, λέει ο Κύριος. Βέβαια, η σωτηρία χάνεται, αδερφοί μου. Υπάρχουν τέτοιες δασκαλίες ότι η σωτηρία δεν χάνεται. Δεν πειράζει, κάνει ό,τι θέλεις. Αφού ο Κύριος έπλυνε με το αίμα, δεν πειράζει, πάλι το αίμα, το Χριστό σε καθαρίσει. Δεν λέμε ότι δεν γίνονται αμαρτίες, αδερφοί, από αδυναμία ή από περισκεψία. Γίνονται, λάθη γίνονται. Είναι αλήθεια. Αλλιώς δεν τα χρειαζόμασταν και μεσίτη. Εκ δεξιών της δυνάμεων, εκ δεξιών του Θεού, άμα δεν γινόνταν τέτοια λάθη και σφάλματα. Επειδή ο Θεός γνωρίζει την πράξη μας ότι είμαστε χώμα, γι' αυτό, αδερφοί, έχει εκ δεξιών του τον αρχιερέα το Μέγα. Μέσα στα πραγματικά για τον Αγίον και ηκετεύει, μεσητεύει και είναι ιασμός πρώτα για τις αμαρτίες του λαού, για τις αμαρτίες ημών, λέει ο Ιωάννης, και υπέρ όλου του κόσμου. Άμα ήταν έτσι, δεν θα χρειαζόμασταν μεσίτη. Άρα μέσα στην πορεία, επειδή είμαστε άνθρωποι, ίσως γίνουν και λάθη. Δεν είναι απαραίτητο να γίνουν, αλλά μπορεί να γίνουν. Μπορεί να μας πλανήσει η καρδιά μας. Μπορεί, αδερφοί, να ακούσουμε σε μια ξένη φωνή και να πλανηθούμε. Και μετά να επιστρέψουμε μετανοημένοι. Θα μας δεχτεί ο Κύριος βεβαίως. Αλλά όταν ο άνθρωπος με χέρι περήφανο λέει ότι τώρα εγώ είμαι του Κυρίου και πέφτει πάλι στα παλιά, επιστρέφει προς τα πίσω, σύρεται προς τα πίσω, ο οποίος αυτός σειρμός δεν ευαρεστεί τον Θεό. Η ψυχή μου δεν ευαρεστείται σε αυτόν ο οποίος σύρεται στα πίσω, έτσι λέει στην προς Εβραίους επιστολή. Η Εκκλησία των Εβραίων είχε ξεπέσει, αδερφοί. Το ξέρετε. Η Εκκλησία των Εβραίων. Με τους Εβραίους άρχισε ο Κύριος, από τα Ιεροσόλυμα με τους Ιουδαίους. Η αρχή είναι πάντα καλή, αδερφοί. Μέσα στην πορεία των ετών έχουν γίνει πάρα πολλά. Δεν πρέπει να πάρουμε τα μάτια μας από τον Κύριο. Δεν πρέπει να αφήσουμε αυτά τα οποία, αδερφοί, είδαμε και μάθαμε. Τη προσευχή, τη διδαχή, την κοινωνία με τους αδερφούς. Να αγαπήσουμε την τράπεζα του Κυρίου, γιατί δεν είναι αξιοκαταφρόνητη. Όχι. Καταγγέλνουμε το θάνατο του Κυρίου πάντοτε, αδερφοί. Κάθε πρώτη μέρα της εβδομάδας, όπως το διέταξε το Πνεύμα το Άγιο και όπως είναι γραμμένο στο Λόγο του Θεού. Δεν θα αλλάξουμε τίποτα, ούτε θα προσθέσουμε, ούτε και θα αφαιρέσουμε. Ο Κύριος θέλει, αδερφοί, να περιπατούμε ακριβώς. Προσέξτε το πώς να περιπατείτε ακριβώς, λέει. Όχι ως άσοφοι, αλλά ως σοφοί. Να εκμεταλλευτούμε τον καιρό και τις ημέρες, γιατί είναι πονηρές. Και για τον πονηρός, μετά από λίγο καιρό, μου λέει, σου λέει, τι θα ακούσεις, τα ίδια και τα ίδια. Αυτό είναι ψέμα. Δεν ακούμε τα ίδια και τα ίδια, αδερφοί. Το ξέρετε. Ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με άτομα, αλλά με κάθε λόγο που εξέρχεται από το στόμα του Θεού. Τι φαγητά τρώμε, ξέρετε. Για το σώμα μας, τι φαγητά του δίνουμε. Εγώ βλέπω τον εαυτό μου, αδερφοί, υπάρχουν στιγμές καιροί που την εβδομάδα τρώω δύο φορές το ίδιο φαγητό. Μακαρόνια, ρύζι, τι άλλο. Πίτσα. Αυτά δεν τα τρώμε μια φορά το χρόνο. Τα τρώμε σχεδόν κάθε εβδομάδα. Αυγά, παράδειγμα δίνω. Και στα πνευματικά έτσι είναι, αδερφοί. Ο άνθρωπος έχει ανάγκη το λόγο του Θεού. Μη μας εξαπατάει ο πονηρός, τι θα κάνεις πάλι. Είσαι κουρασμένος. Αυτά είναι τα ψέματά του. Και ποιος είναι κουρασμένος, αδερφοί. 5 η ώρα ξυπνά. 5:30. Και πάω στο σπίτι 4. Κουρασμένος. Βέβαια, τόσες ώρες δεν κουράζεσαι. Κουραζόμαστε. Αλλά ερχόμαστε στον Κύριο να ξεκουραστούμε όμως. Αυτό να πούμε στον διάβολο. Πας στον Κύριο να ξεκουραστώ τώρα. Φύγε. Έχεις τόσες δουλειές στο σπίτι. Θα τις κάνω άλλη ώρα τις δουλειές στο σπίτι. Άμα ξέρουμε, αδερφοί, να αντιστεκόμαστε και να φερόμαστε, θα έχουμε νίκες.
Άμα τον αφήνουν και μας διανυρίζει με τα ψέματά του, αδελφοί μου, είμαστε ιτημένοι. Ήδη το χάσαμε το παιχνίδι. Να το ξέρετε. Πρέπει να βάλουμε μια τάξη στη ζωή μας, μια καλή αρχή και μια καλή σειρά, αδελφοί. Να μην μας εμποδίζει η καρδιά μας, ούτε ο εχθρός της ψυχής μας, ούτε σάρκα και αίμα, το να κάνουμε το θέλημα του Κυρίου. Κανένας. Άμα ο άνθρωπος θέλει, αδελφοί, να ευαρεστήσει τον Κύριο και να κάνει το θέλημα του Κυρίου, δεν μπορεί κανένας να σταθεί μπροστά του. Κανένας δεν μπορεί να τον εμποδίσει, το ξέρετε. Κανένας. Ούτε ο θάνατος, το ξέρετε. Γιατί αλλιώς δεν θα έλεγε στο λόγο του Θεού μέσα ο Απόστολος Παύλος, είτε ζούμε του Κυρίου είμαστε, είτε αποκτήσουμε πάλι του Κυρίου είμαστε. Είτε ζω, είτε πεθαίνω, του Χριστού είμαι. Είτε έτσι το λέω. Τι θέλει μου κάνει ο άνθρωπος. Και αυτό το λόγο είχα πει στα σαρκικά μου αδέρφια. Επί χρόνια, αδερφοί, αγωνιζόντανε με δικιά τους δύναμη να με αποκόψουν την Εκκλησία. Από το Χριστό, από το Λόγο του Θεού. Και τους είπα μια μέρα, γιατί κουράζεστε μαζί μου, τους είπα. Τι θέλετε να πετύχετε. Είτε ζω για το Χριστό, ζω και άμα πεθάνω, πάλι για το Χριστό θα πεθάνω. Εκεί να δείτε τι έγινε. Πάει ο αδερφός μας. Δεν έχουμε αδερφό εμείς. Πέθανε ο αδερφός μας. Πέθανες για μας. Λέω, εντάξει λέω. Καλά το είπατε. Σωστό είναι αυτό. Καλά το είπατε. Αφήστε τον αυτόν. Τρελός είναι. Έτσι είναι. Αλλιώς είναι. Άκου να ζει για τον Χριστό και να πεθάνει για τον Χριστό. Τι είναι αυτό. Αδελφοί, άμα πάρουμε στερεά απόφαση μέσα στην καρδιά μας, ούτε οι άνθρωποι θα μας ενοχλούν ούτε συγγενείς πλέον. Ούτε και διάβολος θα τολμήσει εύκολα να σε πλησιάζει. Στους άλλους θα ψιθυρίζει ότι είσαι φανατικός. Έτσι θα λέω, ας τον αυτόν. Αυτός είναι, έτσι θα τους ψιθυρίζει. Είναι αλήθεια όμως. Είναι αλήθεια αυτά τα οποία ψιθυρίζει, αδερφοί. Άμα κάποιος αγαπάει τον Κύριο, αδερφοί, και θέλει να μένει στα πόδια του Κυρίου να ακούει το λόγο του όπως η Μαρία, είναι φανατικιά. Δεν είναι φανατικιά. Διψάει και πεινάει η ψυχή του ανθρώπου, αδερφοί, για το λόγο του Θεού, για τις αλήθειες του Ιησού Χριστού. Και να μην εξαλειφθεί και να μην πάψει αυτή η δίψα και η πείνα, αδερφοί, από μέσα μας, για το λόγο του Θεού. Μην μας ξεγελάει ο πόνιρος. Α, σήμερα είναι Τετάρτη. Θα μιλήσει ο αδερφός. Εντάξει, τον ακούμε τον αδερφό συνέχεια. Α, Παρασκευή ποιος θα μιλήσει. Α, ξέρουμε ποιος αδερφός θα μιλήσει. Α, στο δεν πειράζει, θα μιλήσει και γερμανικά κιόλας. Εμείς είμαστε Έλληνες. Άλλο ψέμα αυτό. Τι λέμε τώρα, αδερφοί μου. Εδώ στην Ινδία τριπλή μετάφραση γίνεται και οι άνθρωποι περιμένουν με τα μολύβια εκεί να σημειώσουν κάτι από το λόγο του Θεού. Να πάρουν μερικές μπουκές. Το ξέρετε. Τριπλή μετάφραση και μένουν εκεί πέρα να ακούσουν. Ναι. Και εμείς ακούμε το λόγο του Θεού στη μητρική μας γλώσσα και μας έχει γίνει βαρετό. Γιατί? Γιατί έχει τσιμεντώσει ο διάβολος στην καρδιά μας. Έχει βάλει μπάζα, έχει βάλει τσιμέντα και παλαιοσίδερα μέσα. Πού να χωρέσει ο λόγος μέσα, αδερφοί, στην καρδιά μας. Πρέπει να φύγουν αυτά. Να μην αφήσουμε τους Φιλιστέους, αδερφοί, να κλείσουν τις πηγές των υδάτων. Βεβαίως, αυτό κάνουν οι Φιλιστέοι, ο πονηρός. Θέλει να φράξει την πηγή των υδάτων. Και έχει τρόπο, αδερφοί. Άμα η πηγή δεν είναι περιφραγμένη, βεβαίως, αμέσως πέφτουν τα κόμματα μέσα. Άμα είναι προσεγμένη και περιφραγμένη, όχι. Ο Θεός να μας φυλάξει, αδερφοί μου. Μισούσε τα έργα των Νικολαϊτών. Και καλά είναι, αδερφοί, να μην δεχόμαστε τέτοια έργα. Έργα της αμαρτίας, έργα της σαρκός, έργα τα οποία πλανάνε, έργα τα οποία θλίβουν το Πνεύμα το Άγιο, τα οποία και εγώ μισώ, λέει ο Κύριος. Βλέπετε, αδερφοί, έτσι λέει. Μισείς τα έργα των Νικολαϊτών, τα οποία και εγώ μισώ. Θα ήταν καταστρεπτική διδασκαλία αυτή και τα έργα τους που κάνανε. Δεν πειράζει. Όπως και οι Κορίνθιοι, αδερφοί, έτσι, στο ναό των ειδόλων μέσα, στην τράπεζα των δαιμονίων εκεί, με όλους τους άλλους, πάτε τώρα και στην τράπεζα του Κυρίου. Μάλιστα. Δεν συμβιβάζονται αυτά όμως. Η αμαρτία με τη δικαιοσύνη, το ψέμα με την αλήθεια, το φως με το σκοτάδι, ο Βελίαλ με τον Κύριο, δηλαδή ο διάβολος με τον Κύριο. Καμιά σχέση, αδερφοί, το ξέρετε.
Καμιά σχέση. Εμείς καμιά φορά εξαιτίας αδυναμίας της αρχός τα ανακατεύουμε έτσι όλα λίγο. Τα ανακατεύουμε. Έχουμε αδυναμίες ατομικές, έχουμε αδυναμίες οικογενειακές να τα φέρουμε στην Εκκλησία όλα. Όχι αδερφοί, ο Κύριος θα καθαρίσει το άλλο με το. Γιατί πολλές φορές αυτά παίρνουμε στην καρδιά μας, δεν ευαρέσουν τον Κύριο. Και αυτά που σκεφτόμαστε δεν αρέσουν στον Κύριο. Όχι. Θα πρέπει η καρδιά μας να είναι καθαρή, να είναι ταπεινή, να είναι συντετριμένη, να είναι καρδιά μικρού παιδιού, αδερφοί μου, και τα μυαλά μας, οι φρένες μας, να είναι τέλειοι. Να είμαστε τέλειοι στα φρένας, λέει στο Λόγο του Θεού. Τέλειοι, ναι. Όχι σαν τα μικρά παιδιά, στα μυαλά. Αλλά τι, αλλά σαν άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποια ηλικία και διακρίνουν, δόξα στον Κύριό μας, αδερφοί μου. Και λέει, όσες έχει ο Θεός να σε ακούσει τι λέει το Πνεύμα προς τας Εκκλησίας. Δεν λέει προς την Εκκλησία. Το προσέξετε αδερφοί. Προς τας Εκκλησίας. Που σημαίνει ότι αφορά όλες τις Εκκλησίες ο Λόγος του Θεού. Αυτός. Όλους εμάς μας αφορά. Όχι έναν και δύο, όλους. Αδερφούς, αδερφές, όλη την Εκκλησία, όλους τους πιστούς, όλο το πίμνιο. Εις του νικόντα θέλω δώσει σε αυτόν να φάγει εκ του ξύλου της ζωής. Αυτός ο οποίος νικάει. Να φάει από το ξύλο της ζωής. Το δέντρο της ζωής εννοεί εδώ πέρα. Το οποίο ήταν εν το μέσο του παραδείσου. Το οποίο είναι εν μέσω του παραδείσου του Θεού. Αυτό είχε βάλει ο Θεός εν το μέσο του παραδείσου, αδερφοί, να τρώνε οι πρωτοπλάστες από τον καρπό του δέντρου αυτού και να μην πεθαίνει ποτέ το σώμα. Δηλαδή, όποιος νικάει, δεν θα πεθάνει ποτέ. Θα τρώει από το ξύλο αυτό της ζωής, από το δέντρο του παραδείσου. Αδερφοί, η ζωή μόνο είναι ο Χριστός, το ξέρετε. Εκείνη η ζωή μας και κρυμμένη, στον Κύριο. Αυτός πέθανε, αυτός πλήρωσε για να λάβουμε εμείς την αιώνια ζωή. Αυτός θα μας δώσει τη ζωή, αυτός μας δίνει τη ζωή. Τώρα δεν υπάρχει ξύλο στο παράδεισο δέντρο. Πάει ο επίγειος παράδεισος, έχει τελειώσει. Υπάρχει ο ουράνιος παράδεισος. Στην παρουσία του Θεού. Εκεί δεν θα υπάρχει ούτε πόνος, ούτε δάκρυ, ούτε κραυγή. Τίποτα δεν θα υπάρχει. Ούτε τίποτα το οποίο μολύνει. Αδερφοί μου, ο Θεός θα μας αξιώσει. Να τα λάβουμε όλα αυτά, να τα δούμε όλα αυτά και να τα ζήσουμε όλα αυτά. Γιατί αυτή η ζωή εδώ πέρα είναι βεβαίως δύσκολη, είναι, δεν είναι εύκολη, αδερφοί μου. Ο σκοπός κάθε ανθρώπου είναι να έχει πλούτο, λέει να καλοπεράσω, έχω εγώ λεφτά, δεν με νοιάζει. Κανείς δεν τα έφερε και κανείς δεν τα πήρε μαζί του, αδερφοί μου. Το ξέρετε. Μπορεί κάποιος να έχει πλούτο, αλλά άμα δεν έχει την υγεία του, δεν έχει τον Θεό, δεν έχει την αιώνια ζωή, όλα άχρηστα είναι. Πληρώνει, απολαμβάνει, πληρώνει, απολαμβάνει, πληρώνει, απολαμβάνει. Ο Κύριος μας έσωσε να μην πληρώνουμε τίποτα και να απολαμβάνουμε, το ξέρετε. Να γευτούμε από τώρα την αιώνια ζωή και να την κρατήσουμε και να τη διαφυλάξουμε, αδερφοί μου, μέχρι το τέλος. Γιατί η μισθαποδοσία είναι πολύ, πολύ μεγάλη από τον Κύριο. Αυτός ο οποίος θα νικήσει, λέει σε μια άλλη εκκλησία, θα κληρονομήσει, λέει, τα πάντα. Μεγάλο πράγμα. Εδώ στη γη. Στερήσεις, αδερφοί, ταλαιπωρίες, ναι, στεναχώριες, κακουχίες, αλλά εκεί δεν θα υπάρχει στέρησης, αδερφοί μου. Γιατί η Βασιλεία του Θεού δεν είναι βρώσεις και πόσεις, δεν είναι φαγητό και ποτό, απολαύσεις, αλλά είναι δικαιοσύνη, ειρήνη και χαρά, Πνεύματι Αγίο. Αυτή είναι η Βασιλεία του Θεού. Κάποτε με είχε ρωτήσει ένα μικρό αδερφάκι, αδερφέ, στη Βασιλεία των Ουρανών θα τρώμε? Του λέω, μανάρι μου, τώρα όσο είσαι εδώ σε αυτή τη γη, φάει όσο θες, του λέω, εκεί ο Θεός θα καταργήσει τη κοιλιά και τα φαγητά. Η κοιλιά για τα φαγητά και τα φαγητά για τη κοιλιά, αλλά και αυτή θέλει καταργήσει ο Θεός. Θα καταργηθεί. Τώρα όσο είσαι εδώ, φάει. Εκεί πέρα θα έχει άλλη τροφή. Πνευματικές τροφές, ουράνιες τροφές. Θα έχουμε νέο σώμα που δεν θα έχει ανάγκη τα φαγοπότια. Θα έχει ανάγκη να βλέπει πάντοτε τον Κύριο και να απολαμβάνει τη Βασιλεία. Δόξα στον Θεό. Ο Κύριος να μας ευλογήσει, αδελφοί. Αμήν.